Με ανακοινώσεις μεγάλου ιατρικού ενδιαφέροντος αναμένεται να ξεκινήσει την 5η το Διεθνές Συνέδριο για τα Αγκιακά Νοσήματα. Η πόλη μας θα φιλοξενήσει για 7η φορά το συνέδριο με θέμα την εκπαίδευση και τη διαρκή ενημέρωση στα αγκιακά νοσήματα, το οποίο μάλιστα θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Το ετήσιο Διεθνούς Εμβέλειας Συνέδριο, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Αγκιακών Παθήσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αγκιακής και Ενδοαγκιακής Χειρουργικής, θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο του ΛΑΚ. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη διεθνή εμπειρία και πρακτική στον τομέα της αγκιοχειρουργικής αλλά και εν γέννη των αγκιακών παθήσεων, φέρνοντας τους συνέδριους σε επαφή με ό,τι νεότερο στη διάγνωση και θεραπεία αυτών. Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο καθηγητής Αγκιοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μιλτιάδης Ματσάγκας, αναμένεται ιδιαίτερα έντονο το ενδιαφέρον των Ελλήνων αλλά και ξένων γιατρών που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου. Οι συνεδροί θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και να παρακολουθήσουν σημαντικό αριθμό στρογγυλών τραπεζών, διδακτικών ομιλιών και συζητήσεων με τους ειδικούς. Ειδικότερα έχουν προσκληθεί 40 διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη και την Αμερική και περισσότεροι από 60 Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι θα μεταφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους. Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την 5η θα ξεκινήσει στην πόλη μας για πρώτη φορά ένα διεθνές αγκιοχειρουργικό συνέδριο, το οποίο ονομάζεται LIVE από το Leading Innovative Vascular Education. Το συνέδριο, όπως σας είπα, είναι διεθνές και θα γίνει στην αγγλική γλώσσα και έχει μια ιστορία 7 ετών διεξαγωγής του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Θα τιμήσουν αυτό το συνέδριο με την παρουσία τους ένα πλήθος αγκιοχειρουργών από όλο τον πλανήτη, τόσο από την Ευρώπη, περισσότεροι από αυτούς, όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλά άλλα κράτη της Ασίας και της Αφρικής. Περιμένουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων αγκιοχειρουργών, αλλά και αγκιοχειρουργών από το Βαλκανικό χώρο. Το συνέδριο αυτό προσπαθεί κάθε χρόνο να ανασκοπεί ό,τι καινούριο έχει συμβεί στον τομέα της αγκιοχειρουργικής σε όλο τον κόσμο και να συζητά συγκεκριμένα αμφιλεγόμενα θέματα στον χώρο της ειδικότητας. Ταυτόχρονα με το συνέδριο, στο συνέδριο αυτό θα συμμετάσχει τόσο η αναισθησιολογική κοινότητα με ένα ειδικό τραπέζι για τις αναισθησιολογικές παθήσεις, όσο και θα λάβουν χώρα διάφορες ομάδες εργασίας, τα γνωστά workshop. Θα γίνει ένα workshop την 5η το πρωί που αφορά τους κινδύνους της ακτινοβολίας στο χώρο της υγείας και που καλό είναι να το παρακολουθήσουν όσοι δουλεύουν σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιείται ακτινοβολία, νοσηλευτές και γιατροί, αλλά και λοιπόν τεχνικό προσωπικό. Το workshop αυτό θα λάβει χώρα στο χώρο του συνεδρίου, στο ξενοδοχείο Dilac, το πρωί της 5ης και η συμμετοχή σε αυτό πρακτικά θα είναι δωρεάν. Επίσης, στη διάρκεια του μεγάλου αυτού συνεδρίου που θα λάβει χώρα 5η, Παρασκευή και Σάββατο και θα κλείσει τις εργασίες του το απόγευμα του Σαββάτου. Το συνέδριο για πρώτη φορά θα συνδυαστεί με μια διοργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είπε ο κ. Ματσάγκας, παντρεύοντας το συνεδριακό με τον αθλητικό τουρισμό. Αυτός είναι και ένας από τους στόχους του αγώνα Live Lake Run με διεθνή συμμετοχή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαΐου στις 7 το πρωί. Η συγκεκριμένη διοργάνωση διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη αθλητικού τύπου, καθώς γιατροί διεθνούς φήμης θα τρέξουν σε μια μαγευτική διαδρομή 6 χιλιόμετρων μαζί με αθλητές αλλά και πολίτες, στέλνοντας το μήνυμα του υγιούς τρόπου ζωής μέσα από την άθληση. Αποφασίσαμε για πρώτη φορά φέτος να το συνδυάσουμε με ένα κοινωνικό γεγονός, με έναν αγώνα δρόμου, ο οποίος θα γίνει το πρωί του Σαββάτου στην κλασική διαδρομή της λίμνης μπροστά από το κάστρο. Η αφετηρία του δρόμου θα είναι στην ακτή Μιαούλη, στην αρχή της, στη συμβολή με την οδό Βογιάνου και στο δρόμο αυτών ταχύτητων, ο οποίος θα φτάσει μέχρι την πλατεία Μαβίλη, είναι 3 χιλιόμετρα και η επιστροφή από την πλατεία Μαβίλη στον ίδιο χώρο για να γίνει ο τερματισμός, δηλαδή συνολικά 6 χιλιόμετρα, καλούμε να συμμετάσχει οποιοδήποτε πολίτης της πόλης και οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας το θέλει και το επιθυμεί. Η δημιουργία, η διεξαγωγή αυτού του αγώνα δρόμου γίνεται με την αφορμή ότι κάποιοι από τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, με επικεφαλής τον Αμερικανό συνάδελφο αγκιοχειρουργό Λουίς Λεόν, είναι αθλητές μεγάλων ταχυτήτων και εκείνοι μας παρακίνησαν να κάνουμε μια τέτοιου είδους εκδήλωση στην πόλη μας. Επίσης, με αυτή την εκδήλωση θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο το κοινό της πόλης, της Ελλάδας, αλλά και τους ξένους
που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο για τα προβλήματα τα οικολογικά της λίμνης Παμβότιδας.